Αριανοί, οι οποίοι λείπουν από την επαρχία, αύριο θα πάει παίξει την Καβάλα. Θα έχει δυναμούμε παοξίδες εκεί, καβαλιώτες. Μεθαύριο θα πάει να παίξει Ναούμε, πες τι κάνω, δεν τα ξέρω και τα μέρα μου. Στο Κοκκινόγωμα θα πάει, να πάει στο Κοκκινόγωμα. Άντε και σε 90% παοξίδες κτλ. Είστε λοιπόν αντιπαθέστατοι και δημιουργήσατε και την περσινή χρονιά αυτή την ιστορία με τον Τραμπούκο κτλ. Μέσα στο Γαριλάου, στο παιχνίδι με την Καβάλα. Οι καβαλιώτες λοιπόν μέσα στη Χρυσούπολη σας κάνανε τα ίδια πράγματα. Γιατί εγώ ξέρω να τα λέω όλα. Αλητεία του νέου του Χρυσούπολης, αλητεία η οποία κατά κάποιο τρόπο και η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας θα έπρεπε εσύ να προστατεύσει την κατάσταση κτλ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και δεν τα λένε. Αν οι Αργενοί έκαναν κάτι διαφορετικό, πήγαν να πούνε τζάμπα, δηλαδή μήπως πήγανε να πούμε θέλω καμιά πληροφορία από εκεί πέρα, από το χωριό της, το χρυσό χώρο κτλ. Γιατί έγινε αυτό, άνευ λόγου, δηλαδή απρόκλητα πήγαν και τους επιτεθήκαν και οι Αργενοί αντιδράσαν κτλ. Κάνα κάτι οι Αργενοί, πήγανε μέσα τζάμπα, μαγιά, Ναούμε από κτλ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και το ρεπορτάζ πρέπει να ρέει άφθονο και η αλήθεια να πέφτει πάρα πολύ. Μεγάλη. Λοιπόν, το μάτι δεν το είδα, καθώς εκείνη την ώρα έπαιζε η μεγάλη παοκάρα, δεν μπορώ να βλέπεις τώρα τους μικρούς και τους μεγάλους, είναι μια κλεφτή ματιά από το metrosport.gr, ένα υπέροχο γκολ κατά λάθος, πήγε ο άλλος, έκανε μια αυτή, ο τερματοφύλακας, ταξικά με εθνική, δεν έχουμε απαιτήσεις, το έφαγε ψιλοκρεμάστο, πήρε τον πόντο ο Άρης, ήταν πάρα πολύ σημαντικός ο πόντος, είναι η πρώτη απώλεια που χάνει ο Άρης να πούμε μέσα στη σεζόν αυτή, φαίνεται όμως ότι κουτσάει στραβά. Η ιστορία θα είναι καλή και ο Άρης θα ανέβει κατηγορία. Άλλα είναι τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι ότι ο Καρυπίδης δεν τους εμπιστεύεται. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Ότι φοβάται μην τον κάνουν καμιά ανταρσία όπως κάνουν και τους άλλους και δεν μπορέσει να κάνει ΠΑΕ την ομάδα. Με τον Γρόλιο συνεννοούνται πώς θα γίνει αυτό εδώ πέρα. Να γίνει εκαθάριση της εταιρείας και αργεί εκαθάριση. Δεν μαθαίνει ο κόσμος του Άρη γιατί η εκαθάριση αργεί. Δεν μαθαίνει ο κόσμος του Άρη ποιος τραβάει πίσω την εκαθάριση. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πέρα από το αγωνιστικό θα πρέπει να τα δούνε αυτοί που ασχολούνται με τον Άρη ιδιαίτερα.